Το 2018 ήταν μια χρονιά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εξαιρετικά αποτελέσματα παραγωγικά, δηλαδή με μια αύξηση η οποία ξεπέρασε το 15%, και πέρα από αυτό είχαμε τεράστια αύξηση σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι πλέον το αποκλειστικό μας δίκτυο, οι άνθρωποι του αποκλειστικού μας δικτύου έχουν τη δυνατότητα και βλέπουν συνολικά τις ανάγκες των πελατών. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή είναι και η προστιθέμενη αξία ενός συνεργάτη αποκλειστικού δικτύου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανανέωση του δικτύου, δηλαδή τη στελέχωση. Η στελέχωση είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο σε όλη την αγορά. Σε ό,τι αφορά την Άξα, το 2018 είχαμε μια ανανέωση του δικτύου μας κατά 21%. Είχαμε 21% νέους συνεργάτες. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα εάν μπαίνουν ή δεν μπαίνουν νέοι συνεργάτες, η απάντηση είναι θετική. Το ζήτημα δεν είναι ότι δεν μπαίνουν νέοι συνεργάτες. Το ζήτημα είναι πώς εμείς προσεγγίζουμε νέους συνεργάτες, προσεγγίζοντας με διαφορετικό τρόπο τη νέα γενιά. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, αν υπήρχε, θα έλεγα ότι αφορά εμάς. Δεν αφορά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν μέσα. Άλλωστε, για μας τα αποτελέσματα του 2018 και η στρατηγική που ακολουθήσαμε το απέδειξε. Αυτά που μπορούμε να δώσουμε στο συνεργάτη είναι το όνομα, η διαφάνεια, η στήριξη, η εκπαίδευση και το κυριότερο, το πάθος που έχουμε όλοι για να έχουμε τον πελάτη στην κορυφή του ενδιαφέροντός μας, τον πελάτη εκεί που του αξίζει, και βεβαίως όλο αυτό να το κάνουμε σε συνεργασία με το δίκτυό μας. Με το αποκλειστικό μας δίκτυο έχουμε την θέση ότι αποτελεί την καρδιά μας, το μυαλό μας στην αγορά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ενιαία κουλτούρα όλοι μας και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και με όσα ακούσατε εδώ και με όσα θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους στην Άξα. Το αποκλειστικό δίκτυο έχει μέλλον. Μιλάμε για το εταιρικό δίκτυο όταν λέμε το αποκλειστικό δίκτυο. Προσωπικά και από φύση και από θέση, και λέω από φύση γιατί έρχομαι από ασφαλιστική οικογένεια, δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάποια εταιρεία ασφαλιστική χωρίς αποκλειστικό δίκτυο. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάει τη δουλειά της και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είσαι καλός στη δουλειά σου να την αγαπάς. Δεν είναι επιλογή τρίτων η συμμετοχή τους σε αυτή την παραγωγική διαδικασία. Είναι άνθρωποι που ξέρουν αυτή τη δουλειά χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα ουσιαστικά στο συνάνθρωπο όταν τον έχει ανάγκη. Είδαμε και ακούσαμε ότι δίνετε πάρα πολλά εργαλεία για να κρατήσετε όλο αυτό τον κόσμο κοντά και να του δώσετε δύναμη να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Αρκεί αυτό, είναι αυτή η δύναμη ή τι άλλο έχει να περιμένει από εσάς? Σωστά. Αυτό που λες είναι το απαραίτητο για να μπει κάποιος στη δουλειά και να ξεκινήσει. Χρειάζεται όμως εφόδια. Εφόδια που μπορεί να τα βρει στην Άξα. Η επωνυμία, πολύ σημαντικό εφόδιο. Για να αναγνωρίσει ο άλλος ποιον έχει απέναντί του. Η αγάπη για τη δουλειά που ανέφερα νωρίτερα. Προϊόντα και υπηρεσίες. Χρήση τεχνολογίας. Η τεχνολογία είναι ευκαιρία, δεν είναι απειλή. Είναι ευκαιρία να κάνει τον ασφαλιστικό σύμβουλο πιο σύγχρονο, πιο κοντά στον πελάτη, με όποιον τρόπο και σε όποιο χρόνο επιλέξει ο πελάτης να είναι κοντά του. Άρα, αυτό σε συνδυασμό με το όνομα της εταιρείας που ανέφερα νωρίτερα, τους νέους χώρους εργασίας, αλλά και την εκπαίδευση που έχουμε πλέον σαν κεντρικό σημείο ανάπτυξη και υποστήριξη του συνεργάτη, νομίζω ότι είναι όλα τα εφόδια εκείνα που θα κάνουν τον ασφαλιστικό σύμβουλο της Άξα να είναι πρώτος σε ό,τι και αν επιλέξει να κάνει. Μ' άρεσε να δουλεύω, θα μπορούσα να μην το κάνω, είναι η επιλογή μου να το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει να πιέζω εντός εισαγωγικών τους πελάτες μου, να τους κυνηγάω για τα νέα προϊόντα, είτε στις γενικές, είτε στη ζωή, σε όλα. Τους το λέω, τους το ξαναλέω. Στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς, νόμιζα ότι γίνομαι κουραστική. Εν τέλει δείχνει μέσω των αποζημιώσεων που όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς μεν γίνονται μεγαλύτερες. Ευτυχώς όμως βλέπω ότι αποκαθίστανται οι ζημιές οι οποίες προέρχονται στην επιχείρηση, στην οικία τους, στην υγεία τους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μου δίνει χαρά, μου δίνει ενέργεια. Μετά είναι οι συστάσεις. Όταν κάποιος μείνει ευχαριστημένος, έρχεται ξανά, σου προτείνει φίλους γνωστούς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, σχετικά με το οικονομικό πλαίσιο, είναι λίγο δύσκολο, δεν θα σας το κρύψω. Είναι πολύ δύσκολο. Οι συντελέστες είναι πάρα πολύ ψηλοί, οπότε πρέπει
πρέπει να προσπαθείς να βρεις έξοδα και να δουλεύεις όσο το δυνατόν πιο ωραία, οργανωμένα γίνεται. Έχω επιλέξει την Αξά μετά από μία σειρά άλλων εταιριών, γιατί είναι άμεση στην αποζημίωση. Δεν έχει ποτέ εκθέσει σε τίποτα. Είτε είναι υγεία, είτε είναι σε οποιαδήποτε αποζημίωση, που είναι η κύρια αιτία στην οποία ο πελάτης περιμένει να δει και τον ασφαλιστή στο πλευρό και την εταιρεία στο πλευρό. Δεν με έχει εκθέσει ποτέ, αντιθέτως, με αυτό μου δίνει μεγαλύτερη όθηση. Μετά, στο γραφείο μας έχουμε μια μάνατζερ που μας κυνηγάει και μας αναπτύσσει με αυτόν τον τρόπο συνέχεια. Με υγιή τρόπο, βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι συνεχώς αναπτυσσόμαστε, συνεχώς ανεβάζει το χαρτοφυλάκιό μας και είναι όλο σε ένα υγιές πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, αυτή η γενιά, εμείς όλοι, έχουμε στην διάθεσή μας εργαλεία με τα οποία μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολα και πολύ καλύτερα. Και έχουμε αυτή την πολυτέλεια να ζούμε αυτή την τεχνολογική επανάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα και καλύτερα. Η μόνη συμβουλή που έχω να δώσω είναι μη φοβόμαστε την αλλαγή. Ας την αγκαλιάσουμε, ας είμαστε κι εμείς αυτοί που τη φέρνουμε και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Λένε καμιά φορά ότι οι ασφαλιστές έχουν το κοινό με τον ψαρά και με τον κυνηγό, ότι ακούνε 10 όχι και ένα ναι. Τι τους προτείνετε για να συνεχίσουν? Να σκέφτονται ότι είναι ηθοποιοί. Ηθοποιοί πάνε σε casting και τρώνε 50 όχι για να πάνε σε μία παράσταση. Αλλά αξίζει όλο τον κόπο γιατί το επιλέξανε, γιατί έχουν εργαλεία, γιατί είναι σε μία εταιρεία όπως η Αξά που τους δίνει πράγματα που αλλού είναι ανήκουστα. Οπότε έχουν όλα τα εργαλεία. Αν έχουν και όλο το υπόλοιπο, νομίζω ότι θα είναι σταμάτητοι. Στους ανθρώπους είναι ότι αυτό που είπαν ότι αγαπάς αυτό που κάνεις, αυτό είναι που αγαπάω και αυτό είναι το κίνητρο για να κάνω αυτή τη δουλειά. Στους πελάτες κατ' επέκταση, γιατί είναι των συνεργατών μου και των ανθρώπων μου οι πελάτες, είναι αυτό που είμαστε ταγμένοι από τη δουλειά να κάνουμε. Να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας σε τη δύσκολη στιγμή και να νιώθουμε ευχαριστημένο τον πελάτη, όπως το τόνισαν ότι είμαστε 4,6 δείκτη ικανοποίηση στους 5 πελάτες. Αυτό είναι το όραμα, η στρατηγική, η αρχή, το τέλος της Αξά που σημαδίζεται με τα δικά μας ως επαγγελματής και ως άνθρωποι. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της δουλειάς. Να έχεις τον πελάτη ευχαριστημένο, αποζημιωμένο και να λέει καλά που ήρθε ο συνεργάτης, ο ασφαλιστής μου και πριν από 5 χρόνια, 3 χρόνια βγήκε αληθινός τη στιγμή που το χρειάστηκε. Ο κλάδος ο δικός μας είναι ένας κλάδος ο οποίος θα έχει τεράστια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Όλο και περισσότεροι Έλληνες συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της ασφάλισης. Πάμε πολύ καλύτερα στο θέμα όταν ζητάμε μια σύσταση και επικοινωνούμε μαζί τα ποσοστά των πελατών που κάνουν ραντεβού με τους συνεργάτες. Είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι πριν 10-15 χρόνια που δεν υπήρχε οικονομική κρίση. Άλλο το ποσοστό κλεισίματος, γιατί υπάρχει μια έλλειψη ρευστότητας. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο καταναλωτής, ο Έλληνας και ιδιαίτερα οι νέες γενιές θέλουν να συζητήσουν και να ακούσουν. Τώρα, αν θα αγοράσουν, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όμως είναι πιο ενημερωμένοι και δεν σου κλείνουν την πόρτα όπως παλιά. Έχουν ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια. Η σημερινή ημέρα ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Ήταν μια γιορτή, γιατί ήταν και μια ημέρα βράβευσης και επιβράβευσης για το μεγάλο κόπο που κάνουν οι ασφαλιστές σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό τομέα. Ελπίζω ότι τους δώσαμε λίγη έμπνευση και ένα κίνητρο να συνεχίσουν και να νιώθουν ότι πραγματικά είναι σε ένα τομέα στο οποίο δημιουργούν και πρόληψη κινδύνων για τους ανθρώπους. Είναι ένα κοινωνικό έργο και πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει να βλέπουμε ότι δημιουργεί συνοχή στην κοινωνία μας και εγώ προέρχομαι και από έναν τομέα το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με την υγεία και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό και ειδικά στο κομμάτι των μεταμοσχεύσεων και θέλω να ελπίζω ότι οι πολιτικές υγείας και οι εταιρείες ασφαλιστικές όπως σήμερα η Άξα θα κινούνται προς αυτόν τον ανθρωποκεντρικό τομέα. Οι ασφαλιστές μπορούν να σώσουν το πορτοφόλι μας
και κατ' επέκταση να αποκαταστήσουν κάποια πράγματα σε μια δύσκολη στιγμή. Βασιζόμαστε σε εσάς και περιμένουμε να μας δώσετε μια ελπίδα στο αν η υγεία μας θα είναι καλύτερη στο μέλλον. Θέλω να ελπίζουμε ότι όλοι συνεργατικά δουλεύουμε προς αυτό το τομέα και σε αυτό τον άξονα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν μόνο οι επιστήμονες και μόνο οι μηχανικοί, μόνο οι γιατροί, το κάνουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία και γι' αυτό το κομμάτι των ασφαλιστικών εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσφέρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι σε αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μια υγεία προσβάσιμη σε όλους, με ποιότητα κιόλας. Πρώτα απ' όλα είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα αποτελέσματα του 18 που ήταν για άλλη μια χρονιά πάρα πολύ ικανοποιητικά και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την ποιότητα της δουλειάς, με τους σούπερ ήρωες που είπες, γιατί το μότο του συνεδρίου μας είναι ότι πρέπει κανείς να ξέρει ότι μπορεί, know you can, και αυτό ισχύει και για τους πελάτες που πρέπει εμείς να τους το εμπνεύσουμε, αλλά ισχύει και για τους συνεργάτες μας. Τα σχέδια είναι πολλά, η καινοτομία πάνω απ' όλα και η τεχνολογία πρέπει να οδηγήσει, αλλά όλα αυτά με σεβασμό στους συνεργάτες μας και στους πελάτες μας. Είχαμε σχεδόν 50 νέους συνεργάτες οι οποίοι μπήκαν στο δίκτυο και οι οποίοι παραμένουν και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο στόχος για φέτος είναι για ακόμα περισσότερους. Ένα δίκτυο λοιπόν που ενδυναμώνεται γιατί του παρέχουμε πολλά εφόδια, ψηφιακές πλατφόρμες, εκπαίδευση, σύγχρονα γραφεία, αυτό που χρειάζεται ένας σύγχρονος συνεργάτης.